Θέλω να σας αναφέρω κάποιες δραστηριότητες του Συλλόγου από το προηγούμενο έτος. Πρέπει να αναφέρουμε τη σημαντική αύξηση των μαθητών και αθλητών σε όλα τα είδη των πολιτικών τεχνών, ακόμη και στο πρόγραμμα του Πιλάτες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αγάπη προς το άθλημα του καράτε, η ευαισθησία απέναντι στους μικρούς αθλητές, η συστηματική και σκληρή δουλειά με τη συνέπεια, το καλό κλίμα που κρατεί η σχολή, αλλά και την επιλογή καταξιωμένων προπονητών, συνέβαλε στην άψη αυτή που ανέρχεται σε τριψήφιο πλέον αριθμό. Είμαστε το τρίτο αθλητικό σωματείο αυτή τη στιγμή στην Νέα Σμύρνη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια τη προηγούμενη αγωνιστική χρονιά, οι αθλητέ μα συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα τη ΕΛΟΚ, κατακτώντα συνολικά 49 μετάλλια. Ο μεγάλος αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, δεν μας επιτρέπει σήμερα μία μεγάλη επίδειξη για να δείτε και την πρόοδό τους. Θα κάνουμε όμως μικρές επιδείξεις από όλα τα τμήματα. Ελπίζουμε του χρόνου που κλείνουμε και τα 30 χρόνια της σχολής, την ίδια εκδήλωση να την κάνουμε σε ένα μεγαλύτερο χώρο, οπότε να δείτε όλα τα παιδάκια. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που το απέκτησε από φέτος η σχολή είναι η πιστοποίηση την πυροσβεστική υπηρεσία με τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Είμαστε ίσως το μοναδικό σωματείο αθλητικό τέτοιου μεγέθους που έχει αυτό το πιστοποιητικό. Όλα αυτά για την ασφάλεια των παιδιών. Όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, καλύπτονται πάντα με την αθλητική εργασία των γονιών, των φίλων του συλλόγου, καθώς τα οικονομικά του συλλόγου μας σε τέτοιες δύσκολες εποχές είναι πολύ φτωχικά. Ευχαριστούμε για την περσινή ενίσχυση από το Δήμο Νέας Σμύρνης. Δύο κουβέντες μόνο για τη σχολή. Φέτος κάναμε μία μικρή ανακαίνιση, αλλάξαμε τα εσωτερικά μας έπιπλα και όλη η σχολή πλέον φωτίζεται με φωτισμό LED. Κάτι άλλο για το κοινωνικό πρόσωπο της σχολής, που δεν ασχολείται μόνο με τον αθλητισμό και τις πολεμικές τέχνες. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί 40 χαρτοκιβώτια με ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια για το κέντρο Γρυφών Μητέρα
την Κυβωτό του Κόσμου και για τον Ελαιώνα. Επίσης, τελειώνοντας την πίτα και από τον επόμενο μήνα, ξεκινάει η τέταρτη αποστολή τροφίμων στο κοινωνικό πατοπολείο του Δήμου μας με τη συνδρομή όλων των γονιών. Για όλα αυτά, θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να πραγματοποιεί η σχολή μας αυτές τις κοινωνικές δράσεις. Επίσης, στο τέλος της πίτας θα κάνουμε τη λαχιοφόρο αγορά, η οποία θα είναι μετά το τέλος της πίτας, όσοι θέλετε μπορείτε να κάτσετε να δείτε, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους επαγγελματίες της περιοχής μας, οι οποίοι χωρίς να φιλοκαιρεί προσφορά τους δεν θα ήταν δυνατή η λαχιοφόρος. Τους ευχαριστούμε θερμά για άλλη μια φορά. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον Δήμο Νέας Σμύρνης για την βοήθεια που προσφέρει στη λειτουργία του Συλλόγου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Στο τέλος της πίτας θα γίνει η βράβευση των αθλητών που κατέκτησαν μετάλλια στην προηγούμενη χρονιά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη επίδειξή μας. Είναι το Μίνα Σοντάν, είναι ένα κάστρο που θα προφυσιάσουμε οι κυρίες της σχολής με τον δάσκαλό μας. Yeah.
Hey!
Τώρα θα ήθελα να σας δείξω ότι επειδή ασχολούμαστε με όλες τις επιθέσεις, θα ήθελα να σας δείξω ότι δουλεύουμε σε διάφορα έπιπεδα. Δουλεύουμε και σε όρθια και σε καθιστή, αλλά και όταν βρεθούμε κάτω στο πάτο. Θα σας δείξουμε μία επίθεση, ένα πνιγμό, σε διάφορα στάδια. Αυτή θα ήταν μια όρθια στάση από ένα πνιγμό. Είναι για αστυνομικούς,
Κύπρη, που είναι μαζί με η Σοφία Βελισσάνου, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια και πάρα πολλά μετάλλια σε βαλκανικές και πανελλήνιες διοργανώσεις.
μεγάλο κέρδος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο τις βραβεύσεις των αθλητών, για να συντομεύουμε λίγο. Θα ήθελα να παρακαλώ τον Μπρουχούτα Κωνσταντίνο. Μπρουχούτας Κωνσταντίνος, πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καθώς και δύο χάλκινα μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κουάντο. Παρακαλώ τον κύριο Σύρο Μιχό, να κάνει την πράγμα. Ο δάσκαλος ο Ρίκος Σούτας. Πετράτος Κωνσταντίνος. Πρώτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα παρακαλούσα την κυρία Δήμητρα Γανάνου να μας πει σίγουρα να κάνει προπονή. Πετκόφ Ανδρέας. Δεύτερος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, καθώς και δύο ασημένια μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ο κύριος Καστόρης, δημοτικός σημείος, να κάνει την προπονή. Λίγο στο τέλος, θα βάλει στο τέλος. Δεύτερο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και δύο χάρτινα μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το κύριο Κοζόλο τον Μητελάκη, παρακαλώ, ο δημοτικός σύμβουλος να κάνει την προπονή. Ο Γιάννης Σέρι, τρίτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δεν είναι εδώ. Θα του παπάσουμε να παραλάβει τον μεταλλικό έπαθλο. Πέτρο. Ο πρόεδρος ο Κώστας Ολυμπρόπουλος. Παπαδάκης Βασίλης, τρίτος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Βασίλη. Την κυρία Δήμητρα Κουρτσού, παρακαλώ να κάνει την απονομή. Καρκανάκης Μανώδης. Μετά. Τσακμάκας Κωνσταντίνος. Δύο χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κουάντο. Κύριε Σούτα, παρακαλώ. Λαζιάκη Θεοδόρα, χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κουάντο. Την κυρία Δήμητρα Νάμη, παρακαλώ πάλι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Ράπτης Θεόδωρος, Θοδωράκη. Χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γουάντο. Το Γιώργο το Πιτελάκη, αν ήθελε να μας κάνει και στο Λιγούρο. Μάνο. Μόλις ήρθε ο μικρός Καρυγανάκης Μανώλης, από το γύρο του Πανιωνίου. Τέταρτο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και δύο χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κουάντο. Το Θοδωρή το Καστόρι, παρακαλώ να του κάνει την απονομή. Και επειδή ο... Ευχαριστούμε όλοι. Η Λέω της Νέας Μύρνης δεν είναι μόνο ένα σωματείο καράτε. Ξέρουν να βραβεύουν και την αριστεία. Παρακαλώ πάρα πολύ την αντιδήμαρχο την κυρία Λέρη Δελιγιάννη να απονείμει το βραβείο αριστείας στο Μητρόπουλο Νίκο, επιτυχώντας το Πανεπιστήμιο Χολοπονούσιου στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. Θα το παραλάβει το βραβείο η μητέρα του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε την κοπή της πίτας. Παρακαλώ τον Κώστα τον Μητρόπουλο, που θα πρέπει να σας το ανακοινώσω νωρίτερα. Είναι ο νέος πρόεδρος της σχολής από το Σεπτέμβρη, από την αποχώρηση του Στέφανου Τιτέλη. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο. Να ξεκινήσουμε την κοπή. Υπάρχει φλουρί για τους μαθητές της σχολής με δώρο μία στολή καράτε. Αυτά. Thank you.
Μαντιλαρά Θανάσης. Θανασάκη. Μεταξιάς Κωνσταντίνος. Τρίο Παπαστροφή, Τρίο Μιτσάκο, Γιάννης Στέφανος Μάριος. Οι τρεις καμπαλέρες της σχολής. Μικρομάστορ Δημήτρης. Δεν είναι εδώ. Μπαταλίδης Μιχάλης. Μπέσης Νεκτάριος. Βρουχούτος Κωνσταντίνος. Ναι. Βρουχούτος Κωνσταντίνος, λίγο γρήγορα το σπίτι. Ξανθάκος Βασίλειος. Έλα Βασιλάκη. Ξαρχουλάκος Αλέξανδρος. Παπακελίδης Ευάγγελος. Παπακελίδη Φίλια. Παπαδάκης Βασίλειος. Πετκόφ Ανδρέας, Πετκόφ Νικηφόρος. Μπράβο αγάπη μου! Μπράβο! Και ο Νικηφόρος Ανδρέας που είναι. Πετράτος Κωνσταντίνος. Μενάκι μου και εδώ, όχι εδώ παιδιά. Περάστε μέσα να τα φάμε. Ράπτης Θεόδωρος, Ράπτης Νικόλαος. Και ο μικρός μαθητής του ο μπαμπάς. Δώσα το είναι το μπαμπά. Έλα εδώ, Φοβερή, Φοβερή. Έλα εδώ, αγαπητοί, έλα εδώ. Δώσε και στο μπαμπά αυτό, που είναι αθλητής. Σανταμούνης Πέτρος. Σανταμούνης Σαουτάκης Πέτρος. Σαρή Ειρήνη. Σαρή Ειρήνη. Σαρή Ειρήνη. Συνεχίζω. Λοιπόν, Στέφανος Μιχάλης. Στέφανος Μιχάλης. Κάντε λίγο το μαγιάκο. Το πιτζί Αναστασία. Τσακανίκος Φώτης. Ανοίγω φόρτες. Ωραία. Τσακμάκας Φώστας, Τσακμάκας Σταύρος. Να ετοιμάζεις το Ορέστης, ο Τσεκλέτης. Σκιαδίνη Δία. Σκιαδίνη Δία. Τσούφας Χαράλαμπος. Τσούφας Χαράλαμπος.
Τσακτάνη Ιλιέκτρα, Τσακτάνης Κωνσταντίνος. Φωτεινάκης Δημήτρης. Κάντε λίγο ησυχία τα παιδιά, λίγο ησυχία. Δεν έχουμε τελειώσει. Γιάννη. Χάρτας Ιωάννης. Γεια σου. Χάρτας Ιωάννης. Χατζάρας Κωνσταντίνος. Χατζάρας Κωνσταντίνος. Χριστίνη Εκατερίνη. Είναι εδώ. Α, εδώ, μπράβο. Η Εμμανουέλα. Βασιλάκης Λόγος που είναι τώρα. Λόγος. Λοιπόν, καθίστε κάτω να κόψουμε και τη πίτα, παρακαλώ. Παρακαλώ, αφήστε τα παιδιά κάτω. Ο Τσακτάνης Βασιλιάδης σε κάτω λίγο σφυρό. Στον κύριο Σκούπα, στον κύριο Σκούπα εδώ. Και στην κυρία εδώ. Σκύρο, Σκύρο, έλα εδώ. Στην κυρία Δελγιάννη, στην κυρία Δελγιάννη. Λέρη. Ευχαριστώ πολύ. Στην κυρία Νάμι. Καμία σχέση. Στον κύριο Κοπελάκη. Γιώργο, συγγνώμη για την άδεια, αλλά... Στην κυρία Κοπελάκη. Σπυρό. Στην κυρία Μοτοπούλου. Και στον Θοδωρή τον Καστόρη. Λοιπόν, κάντε λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Καθίστε όλα τα παιδιά κάτω, σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Περάστε όλοι στο τακάνι, τα παιδάκια, και καθίστε κάτω. Αντρέα,
Πετρό, φέρνει ένα λίγο εδώ. Μπορούμε να κάνουμε ένα κίνημα διαμαρτυρία. Είναι προς τον κόσμο που πει σε τρία. Ένα κίνημα διαμαρτυρία μπορούμε να κάνουμε. Κατά τους όλους τα κάτω. Να τέλος ησυχία, να δείτε κάτω, να τελειώσουμε. Καθίστε λίγο κάτω όλοι. Λοιπόν, καθίστε κάτω, παιδιά. Σπύρο, όλα τα παιδιά να κάτσουν κάτω. Ανέλα. Αντώνη και εσύ. Ρε Γιάννη, Γιάννη, Στέφανε, Κωνσταντίνε, τι κάνεις. Καθίστε λίγο. Ουσιαστικά έχει τελειώσει η πίτα μας. Θα παρακαλούσα την κυρία Δελιγιάννη και τον Γιώργο του Κουτελάκη να μας πούνε δύο κουβέντες. Άνοιξουν εύκολο. Είναι καλησπέρα και από μένα, καλή χρονιά, υγεία και δύναμη. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε σε αυτή τη ζεστή γωνιά του Συλλόγου Λέοντες, που πραγματικά έχουν ένα διπλό πρόσωπο. Έχουν μια ψυχική ευαισθησία απέναντι στα κοινωνικά θέματα και ένα αγωνιστικό πνεύμα σε όλους τους αγώνες και γι' αυτό διακρίνονται και παίρνουν πολλά μετάλλια. Γι' αυτό το διπλό τους πρόσωπο, τους συγχαίρω, τους αγαπάμε και θα είμαστε πάντα δίπλα σας. Να είστε καλά, καλή χρονιά με υγεία. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους σας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ιδιαίτερα για να προσπαθεί για το Σύλλογο στους γονείς και στα παιδιά σας να έχετε μια καλή χρονιά. Είναι σαφές ότι ο Σύλλογος σε μια γειτονιά που ο αθλητισμός είναι στην προμετωπίδα της κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια σε ένα ιδιαίτερο τμήμα του αθλητισμού στις πολεμικές τέχνες να τις αναπτύξει σε βάθος και θα έλεγα ότι ήδη έχει πάρει μια δύσκολη σκητάλη πρωτιάς σε μια αθλητική κατεξοχή πόλη. Εύχομαι να κρατάει αυτή τη σκητάλη γερά στα χέρια του, να πρωταγωνιστεί και να μαζί και με την πόλη σε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι του αθλητισμού, αλλά ταυτόχρονα με τον αθλητισμό, Πέτρο και Κώστα ιδιαίτερα, να προσέχετε να επιτελείτε και ένα κοινωνικό έργο, να έχετε και ένα κοινωνικό πρόσωπο, όπως είπε προηγούμενα και αντιδήμαρχος, γιατί αυτό κάνει τον αθλητισμό πιο ανθρώπινο και το φέρνει κοντύτερα και στις ευαισθησίες και στα προβλήματα του κόσμου. Να είστε καλά σε όλους σας και ιδιαίτερα στους μικρούς αθλητές σας. Καλή χρονιά. Το Νίκο το Σιούδα θα ήθελα το δάσκαλο να μας πει δύο κουβέντες. Πάτε γνώμη του Ιωάννη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά. Είναι σημαντικό στις σημερινές ημέρες όλο και περισσότερα παιδιά να έρχονται κοντά στον αθλητισμό και θα έλεγα για τους λέοντες. Αυτό το οποίο έλεγαν οι αρχαίοι. Νους υγιής, εν σώματι υγιή, αποκτάει οντότητα στους λέοντες. Και εύχομαι τα παιδιά μέσα από τους λέοντες
να αγγίξουν την άκρη των ονείρων τους. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νάνου, δυο κομμεντούρες. Έρχεστε πρώτη φορά στη λόγη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, υγεία. Όσο κοινότομο για να γίνεται πιο σημαντικό. Θα ήθελα να συνεχίσω στα σχόλια που στιγμάτισαν οι προηγούμενοι. Να ευχηθώ, αν γίνεται όσο γίνεται, να εμπνεώμαστε και να υλοποιούμε αυτή τη φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών. Γιατί πρόκειται για μια τέχνη που δεν, από την οποία δεν μαθαίνεις να επιτύχεσαι, αλλά να φιλοσοφείς, να συλλογίζεσαι, να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος. Συγχαρητήρια για το έργο που παράγεται. Και φυσικά για όλες αυτές τις αστριότητες κοινωνικής ευθύνης που μεταδίδεται και μεταγγίζεται στα παιδιά με πολύ όμορφο τρόπο και από αυτή την τρυφερή τους ηλικία. Συγχαρητήρια. Και θέλω με τον Θοδωρή τον Καστόλη, πρώτα απ' όλα φίλο και μετά δημοτικό σύμβουλο να μας πει τι θα χρόνια πολλά και από μένα, καλή χρονιά με υγεία. Να πω το εξής, εδώ είναι ένας αθλητικός σύλλογος, εμείς αγωνείς όμως, νιώθουμε μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση αφήνοντας τα παιδιά μας εδώ, όχι μόνο για το αθλητικό κομμάτι, όχι μόνο για την προσδοκία μιας νίκης, αλλά αφήνουμε εδώ τα παιδιά μας σε παιδαγωγούς, σε δασκάλους που καλλιεργούν και το πνεύμα τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και ένα δεύτερο που θέλω να πω, επειδή και εμείς με το Σύλλογό μας την ποιότητα ζωής προσπαθούμε να κάνουμε και κοινωνικές δράσεις, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Σύλλογο, τους λέγοντας και κυρίως τους γονείς, γιατί σε όλες αυτές τις δράσεις είναι μαζί μας. Μαζί σε εμάς, σαν σύλλογο, κοντά στον Δήμο, όταν έχουμε κάνει κοινωνικές τέτοιες δραστηριότητες, ο σύλλογός σας πρωταγωνιστεί. Θα θέλουμε γι' αυτό να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να καλέσω σαν τελευταίο πρόσωπο, για ένα χαιρετισμό, το μέντορά μας στα κοινωνικά θέματα και την ευαισθησία μας, την κυρία Κοβάκη, την Μαρίνα. Έλα, Μαρίνα. Γιατί είναι το μέλλον της Ελλάδας μας. Γι' αυτό μας δεν είναι αυτά το μέλλον και αν το μέλλον μας δεν είναι φωτεινό, αλίμονο όλοι μας και αλίμονο για τις επόμενες γενιές πρόκειται να έρθουν. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχηθώ εσάς τους γονείς, όλους, να έχετε μακροημέρες, υγεία, για να μπορείτε να τα φροντίζετε. Το Σύλλογο και το Διοικητικό Συμβούλιο να τους ευχαριστήσουμε γιατί στη σημερινή εποχή είναι αυτοί οι φορείς που κρατάνε ζωντανές τις παραδόσεις μας και την ιστορία μας. Να είναι όλοι καλά και πάνω απ' όλα τα παιδιά, οι γονείς και τα μέλη του Συλλόγου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ έχουμε τελειώσει. Όπως έχετε καταλάβει, δεν είμαστε καλύτεροι στην οργάνωση. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε και είναι χαρά μας πλέον που ο χώρος είναι μικρός για να μας φιλοξενήσει. Του χρόνου, στα 30 χρόνια που θα κλείσει ο Σύλλογος, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση σε ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο. Ευχαριστώ όλους που ήρθατε. Σας εύχομαι καλή χρονιά και πάντα με υγεία. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα όσοι θέλουν να αποχωρήσουν. Και σε μισή ώρα περίπου γύρω στις 8.